Την αναστολή τη προγραμματισμένη για τι 23 και 24 Αυγούστου απεργία αποφάσισε η Πανελληνική Ομοσπονδία Εργαζομένων στι Δημόσιε Οικονομικέ Υπηρεσίε, μετά τη συνάντηση των τριών ομοσπονδιών του Υπουργείου Οικονομικών με τον Αναπληρωτή Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα και τη δέσμευση για μη περαιτέρω μείωση των αποδοχών του. Όλοι βεβαίω γνωρίζετε ότι είχαμε προκηρύξει αυτή την απεργία για τι 23 και 24 Αυγούστου του 2011. Ε, όχι μόνο εμεί και άλλε ομοσπονδίε του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ των τελωνιακών και των ε, λογιστηριακών, Επειδή με το νέο μισθολόγιο, ή ενιαίο όπω θέλετε, πέστε το, επιχειρείται μία μείωση των ε, αποδοχών μα. Αυτέ όμω οι κινητοποιήσει ε, έχουν ανασταλεί, δεν θα πραγματοποιηθούν, γιατί την Παρασκευή που μα πέρασε, στι 19 Οκτώου, οι ομοσπονδίε των τριών ε, κλάδων, είχαν συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό, κύριο Παντελή Οικονόμου και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας κύριο Ηλία, κύριο Ηλία Πλασκοβίτη ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Μισθολογίου και υπήρξε κάποια ρύθμιση του θέματος της μείωσης των αποδοχών μας με την επικείμενη εφαρμογή του νέου μισθολογίου. Δηλαδή δεν θα μειωθούν οι αποδοχές μας υπάρχει μία πολιτική δέσμευση από τον Υπουργό, από τον αναπληρωτή Υπουργό και από τον Γενικό Γραμματέα ότι δεν θα έχουμε επιπλέον μειώσεις στις αποδοχές μας. Όποια διαφορά προκύψει με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου θα διατηρηθεί σαν προσωπική διαφορά στους εργαζόμενους. Επομένως, μετά από αυτή τη συνονόηση, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας, τις αναστέλουμε και περιμένουμε. Πάντως, όπως τονίζουν οι εφοριακοί, η σημαία του αγώνα απλώς υποστέλλεται για να υψωθεί εκ νέου, εάν τυχόν οι δεσμεύσει μείνουν μόνο στα λόγια και δεν μετουσιωθούν σε πράξη.